Ένα σχόλιο για το σημερινό παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Δόξα Άνοιξης, όπου τελικά επικρατήσατε με 2-1. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι που έγινε ακόμα πιο δύσκολο μετά την αποβολή του τερματοφύλακά μας. Γιατί αναγκαστήκαμε και παίξαμε 1,5 μήχρονο μάλλον χωρίς το βασικό τερματοφύλακά μας. Και παίξαμε και με παίκτη λιγότερο. Ο αέρας έπαιξε καθοριστικό ρόλο, φύσηκε πάρα πολύ. Αλλά τα παιδιά βγάλανε πάθος, δύναμη. Και στο τέλος καταφέραμε και επικρατήσαμε και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, με τον τρόπο που επιτέθηκε ακόμα πιο πολύ, γιατί με παίχτη λιγότερο καταφέραμε και πήραμε το παιχνίδι. Ο στόχος μας είναι να βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, θα παίξουμε τον επαναληπτικό την άλλη εβδομάδα, είμαστε όμως πολύ ευχαριστημένοι, γιατί έχουμε φτάσει στις 8 καλύτερες ομάδες της Εψανά. Ο στόχος βέβαια δεν είναι αποκλειστικά στο πρωτάθλημα. Ο στόχος είναι να βγαίνουν παίκτες, να πλαισιώσουν την πρώτη ομάδα. Φαίνεται και η δουλειά των Ακαδημιών έτσι, όταν βγαίνουν από την Ακαδημία και ανεβαίνουν προς τα πάνω. Αλλά εμείς συνεχίζουμε. Είμαστε προσιλωμένοι στο στόχο μας. Βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Θέλουμε να βελτιώνουμε τα παιδιά. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη βελτίωση. Και αυτό το δείχνει ότι πολλά παιδιά προχωράνε και μπορούμε να στελεχώσουμε την πρώτη ομάδα. Έχουμε τη στήριξη της διοίκησης, είναι κοντά μας σε όλα, οι άνθρωποι είναι δίπλα μας, παρακολουθούν, έχουμε την κατεύθυνση από αυτούς και προχωράμε έτσι στους στόχους που είχαμε βάλει από την αρχή. Ένα μήνυμα προς γονείς. Ένα μήνυμα προς γονείς. Οι γονείς είναι κοντά στα παιδιά, ακολουθούν και έχουμε και κερκίδα με τους γονείς, οι οποίοι πάντα σε κόσμια πλαίσια, ας πούμε, είναι κοντά στα παιδιά, τα ψυχώνουν. Ακολουθούν παντού στις εκδηλώσεις της ομάδος. Τους έχουμε δηλαδή δίπλα μας. Η φουρνία αυτή έχει μέλλον για τον Αστέρα Βάρης. Είναι παιδιά ταλαντούχα όλα. Είναι και σαν χαρακτήρες πάρα πολύ καλοί. Δεν μπορώ να πω ότι είναι συγκεκριμένα, είναι όλη η ομάδα, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν ξέρω πού θα φτάσει, αλλά είναι πάρα πολύ καλή ομάδα και έχει μέλλον. Τώρα, ο καθένας δίνει το καλύτερο του εαυτό κάθε εβδομάδα. Έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε, έτσι θα πάμε μέχρι τέλους και ό,τι κατακτήσουμε, ό,τι πάρουμε.